Στο πλαίσιο λοιπόν των δράσεων κρατικών ενισχύσεων και ειδικά αυτών των δράσεων που άπτονται της έξυπνης εξειδίκευσης του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, διοργανώνουμε ημερίδες εκδηλώσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου για να πληροφορηθούν οι επενδυτές και όλοι οι άλλοι ενδιαφερόμενοι σχετικά με τις δύο πρώτες δράσεις, οι οποίες είναι ήδη στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων και μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Αυτές οι δράσεις απευθύνονται σε επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής, του τουρισμού και όλων των λοιπόν κλάδων οι οποίοι έχουν προκύψει από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης και στόχο έχουν να τονίσουν την ανάγκη της επιχειρηματικότητας στους τομείς αυτούς οι οποίοι με την ορολογία που χρησιμοποιούμε σύμφωνα με τους κανονισμούς Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η έξυπνη εξειδίκευση της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η πρώτη δράση λοιπόν από αυτές αναφέρεται στα κουπόνια καινοτομίας, που είναι ένα συνεργατικό σχήμα που δημιουργείται με την επιχείρηση και έναν ερευνητικό φορέα. Ο στόχος αυτής της πρότασης είναι να καλύψει καινοτόμες ανάγκες των επιχειρήσεων, είτε αυτές έγκυται στον οργανωτικό είτε στον καθαρά τεχνολογικό τομέα. Απευθύνεται βεβαίως σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και όλοι οι υποψήφοι επενδυτές και ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά την πρόσκληση, η οποία είναι πολυσέλιδη, στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, καθώς και στην κεντρική σελίδα του ΕΣΠΑ, που έχει τη διεύθυνση www.espa.gr, ενώ η αντίστοιχη της υπηρεσίας μας είναι www.8pelop.gr. Η δεύτερη δράση, η οποία περιλαμβάνει χρηματοδότηση για την δημιουργία ή για την επέκταση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου, έχει ως στόχο πάλι να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες των κλάδων αγροδιατροφής και τουρισμού στο να δημιουργήσουν εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου για να μπορέσουν να έχουν αυξημένη ποιότητα και πιστοποίηση στο προϊόν το οποίο εμπορεύονται ή παράγουν. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, πάλι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορούν στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων να υποβάλουν αναλυτικά την πρότασή τους. Να τονίσουμε ότι το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων και για τις δύο δράσεις, αλλά και για όλες τις δράσεις επιχειρηματικότητας στη χώρα, είναι εκείνο το πληροφοριακό σύστημα, το μοναδικό στη χώρα, το οποίο με εντελώς διαφανή τρόπο, αμερόληπτο και χωρίς ιδιαίτερα προσωπικά δεδομένα, μπορούν να υποβληθούν οι προτάσεις για να αξιολογηθούν στη συνέχεια. Μετά την αξιολόγηση και τα στάδια της διαδικασίας που προβλέπονται, θα ακολουθήσουν οι εντάξεις όλων εκείνων των έργων που θα κριθούν προβιβάσιμα και με αυτόν τον τρόπο στη συνέχεια θα αρχίσει η υλοποίηση. Στη συνέχεια, εκτός από την εκδήλωση σήμερα στην Τρίπολη, ακολουθούν εκδηλώσεις στην Αργολίδα, στη Λακωνία και στη Μεσσηνία. Έχει ήδη πραγματοποιηθεί μια αντίστοιχη εκδήλωση της σημερινής την προηγούμενη εβδομάδα στην Κορινθία, όπου υπήρξε αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον και επειδή δεν είναι για όλους τους κλάδους της οικονομίας, αλλά αποκλειστικά για τους κλάδους της έξυπνης εξειδίκευσης και επειδή αυτοί οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους κλάδους είναι αρκετές και συνδέονται με τα επιμελητήρια των 5 περιφερειακών ενωτήτων της περιφέρειάς μας, γι' αυτόν τον λόγο όλες οι εκδηλώσεις διοργανώνονται σε συνεργασία με τα επιμελητήρια, τα διοικητικά συμβούλια των οποίων και τα στελέχη θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την υποστήριξη που μας έχουν παρέξει μέχρι σήμερα. Βεβαίως, η υπηρεσία μας είναι ανοιχτή σε ερωτήματα και οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση θέλουν οι επενδυτές και γενικά είμαστε στη διάθεση του κοινού και για προτάσεις στο πλαίσιο διαμόρφωσης άλλων δράσεων. Έχουμε ήδη διαμορφώσει τις 2-3 επόμενες δράσεις, οι οποίες περιμένουμε απλά τις διαδικασίες να ολοκληρωθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και θα ακολουθήσουν νέες ενημερωτικές ημερίδες και για αυτές. Να σας καλωσορίσω στην ημερίδα στο Επιμελητήριο Αρκαδίας. Ευχαριστούμε για την προσέλευση. Ευχαριστούμε στους συνειδητές. Το πρόγραμμα είναι για να μιλήσουμε για το υπηρεσιακό πρόγραμμα Πελοπόννησος 14-2020. Αφορά καινοτόμες ενέργειες σε υφιστάμενες επιχειρήσεις επιδοτήσεων. Αναλυτικότερα οι κύριοι θα μας παρουσιάσουν το πρόγραμμα, που το θεωρώ πάρα πολύ ωφέλιμο και είναι ευκαιρία όσοι παρευρίσκονται στο τύπου παρουσιάσεις να ενημερώνουν και να εκμεταλλεύονται τις δράσεις οι οποίες γίνονται στην περιφέρεια του Πελοποννήσου, γιατί στο μέλλον θα είμαστε σίγουροι ότι τα προγράμματα αυτά θα υπάρχουν ώστε να επιδοτήσουν και να βοηθούν επιχειρήσεις να στελεχωθούν και να προχωρήσουν. Είναι ευκαιρία λοιπόν όσοι μπορούν μέσω της ενημέρωσης που παρέχεται απόψε και μετέπειτα από την
μισθοσελίδα του προγράμματος, να εκμεταλλευτούν αυτές τις ευκαιρίες και να δημιουργήσουν καινοτόμες, πιο καινοτόμες επιχειρήσεις και προϊόντα, γιατί μόνο αυτά στο μέλλον θα μπορέσουν να σταθούν στην αγορά, η οποία είναι απαιτητική όσον αφορά την ποιότητα και τη συνέχεια στο εμπορικό γίγνεσθε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για την συμμετοχή σας και θα απολαύσουμε την παρουσίαση σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και τη συνεργασία του Επιμελητήριου Αρκαδίας. Πραγματικά πιστεύουμε ότι μέσα από το θεσμό του Επιμελητηρίου είναι πιο εύκολη η αντίληψη των δράσεων που βγαίνουν ως δυνατότητες χρηματοδότησης για τους επενδυτές στις 5 περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Από την πρώτη στιγμή και από την πρώτη μέρα έγκρισης του επιχειρησιακού μας προγράμματος, έχοντας ως βασική μας προτεραιότητα και ειδικότερα, με ειδικότερη αναφορά στον άξονα προτεραιότητας 1, την τόνωση της επιχειρηματικότητας, με όλα τα συνεπακόλουθα γνωστά αποτελέσματα της ανάπτυξης, τόσο για την περιοχή της εξωστρέφειας, της ανόδου της οικονομίας και όλων των μεγεθών αυτής. Εμείς λοιπόν, στα πλαίσια αυτού του επιχειρησιακού ακριβώς προγράμματος 2014-2020, που είπε και ο κύριος αντιπρόεδρος πριν, ενημερώνουμε μέσω των επιμελητηρίων στις 5 περιφερειακές ενότητες για όλες μας τις δράσεις όταν αυτές βγαίνουν, όταν αυτές δηλαδή είναι έτοιμες στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων και υποβολή προτάσεων. Ενημερώνουμε λοιπόν τους επενδυτές και σε συνεργασία με τα επιμελητήρια είναι διαθέσιμη η οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστούν αυτοί, είτε για να ενημερωθούν για το σύνολο της πρόσκλησης, γιατί μπορεί μία παρουσίαση όπως η δικιά μας σήμερα να επικεντρώσει σε κάποια χαρακτηριστικά αυτής της δράσης.